Γεια σας, είμαι η Θεόνη, Events and Content Coordinator στο College Link και σήμερα έχουμε μαζευτεί έτσι εδώ παρέα με τον Γιώργο, Junior Web Developer στη Slate και... Απόφοιτο Web Development Academy. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, είπαμε Web Development Academy, αλλά πρώτα θα ήθελα λίγο να πάρουμε έτσι τα πράγματα από την αρχή. Δηλαδή, θα ήθελα να μάθω, ας πούμε, ξέρεις, και οι φίλοι που μας παρακολουθούν, το background σου, την ηλικία σου, ποια είναι η σχέση σου με τον προγραμματισμό και το Web Development γενικότερα. Okay, ωραία, είμαι ο Γιώργος, 26 χρονών. Σπούδασα ηλεκτρολόγο μηχανικό στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Mm-hmm. Βέβαια, δεν ακολούθησα καθόλου ροές προγραμματισμού. Το background μου ήταν τέρμα ενεργειακό και οικονομικό. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια στη σχολή, ανακάλυψα μου αρέσει πολύ ο προγραμματισμός. Mm-hmm. Αλλά ήταν λίγο αργά για να αλλάξω τις ροές και τις κατευθύνσεις μου. Οπότε ήταν κάτι το οποίο επιδίωξα να μάθω στον ελεύθερο μου χρόνο. Okay. Και κάπως έτσι έδεσε και το Web Development Academy σαν μια στροφή στην καριέρα, να το πω έτσι. Σκέφτηκες καθόλου το μεταπτυχιακό ή ήσουν ξέρεις αφοσιωμένο στο ότι θα το παλέψω με ένα πρόγραμμα πρώτα? Το σκεφτόμουν στην αρχή, αλλά επειδή ο προγραμματισμός είναι και ένα αντικείμενο στο οποίο μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα μόνος σου άμα ψαχτείς, σκέφτηκα να το παλέψω πρώτα μόνος μου. Okay, πολύ ωραίο αυτό για σένα. Θα ήθελα λοιπόν, ξέρεις, να μου πεις κάποια πράγματα του τύπου τελείωσες πλέον, οπότε έχεις μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα. Τι σου άρεσε περισσότερο σε αυτό το, Academy? Αυτό που μου άρεσε πολύ ήταν ότι ό,τι έβλεπα στα βίντεο από τους εκπαιδευτές μπορούσα την ίδια στιγμή να ανοίξω τον δικό μου editor, να πληκτρολογήσω, να γράψω και να δω το αποτέλεσμα σε μια οθόνη μου. Ήταν αρκετά διαδραστικό, να το πω. Μίλησες πριν, είπες τη λέξη project, mm-hmm. που ήταν ας πούμε το απόγειο του πρακτικού στο συγκεκριμένο Academy πέρα από τα lectures. Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό. Θεωρώ ότι αυτό ήταν και ένα από τα πράγματα που άρεσαν πολύ στο Academy, στο ότι για κάποιον σαν κείμενο που δεν έχει κάποια προηγούμενη εμπειρία για το πώς να πιάσει ένα project, mm-hmm. από που να ξεκινήσει και πού να τελειώσει, έβαλε όλο το μυαλό μου σε μια σειρά. Ναι, τη σκέψη. Σε μια τάξη. Τελειώνει το Academy, έχει ένα πιστοποιητικό, έχει ένα πάρα πολύ δυνατό project, έχει όλη την τεχνογνωσία ενός entry level web developer. Mm-hmm. Μετά τι, ποιο ήταν το επόμενο σου βήμα? Η αλήθεια είναι ότι παίρνω πολλά πράγματα το μυαλό μου όταν τελειώσει το Academy. Δηλαδή, από τη μία είχα αποκτήσει μια εμπειρία και κυρίως αυτοπεποίθηση ότι ξέρεις τι μπορώ να ανταπεξέλθω σαν entry level developer. Έχω κάποιες γνώσεις, είχα αποδείξει μέσα από το project μου. Σωστά. Οπότε σίγουρα ξεκίνησα να ψάχνω για δουλειά. Παράλληλα κοιτούσα να φτιάξω κανένα άλλο δικό προζεκτάκι. Δηλαδή είχα ανακαλύψει με το Academy κάποια σημεία που μου άρεσαν περισσότερο να προγραμματίσω κάποια άλλα. Και ήθελα να αναπτύξω περαιτέρω αυτά τα σημεία. Μάλιστα. Αλλά δεν ξέρω αν κατάφερες να ολοκληρώσεις αυτό το project, γιατί έχω κάποια ενημέρωση ότι χτύπησε το τηλέφωνο από τη Slate, που είναι και ουσιαστικά μία εταιρεία από τους recruiting partners του προγράμματος. Η αλήθεια είναι πως δεν κατάφερα να το ολοκληρώσω αυτό το project στο μυαλό μου, γιατί όντως υπάρχουν κάποιοι recruiting partners στο πρόγραμμα. Μας είχατε στείλει μια φορά mail από το College Link, όπου υπήρχε μια λίστα με πολλούς recruiting partners που θα μπορούσαμε να δηλώσουμε ενδιαφέρον αν μας άρεσε κάποιον να δουλέψουμε μαζί τους. Mm-hmm. Εγώ εκεί ήρθα σε πρώτη επαφή με τη Slate, όπου ουσιαστικά μπήκα στο site τους να δω περί τίνος πρόκειται, τι εταιρεία είναι. Μου άρεσε αυτό που έβλεπα και έτσι ήρθα από το College Link να με φέρει στην επαφή μαζί τους. Mm-hmm. Και χτυπάει το τηλέφωνο από τη Slate. Είσαι εδώ σήμερα. Ναι. Το ανέφερα και στην αρχή ότι είσαι ένα leader. Ποια ήταν η διαδικασία, δηλαδή χτύπησε το τηλέφωνο, μετά τι ακολούθησε? Ακολούθησε κάποια συνέντευξη, έδωσε εκεί κάποιο project? Ακολούθησε μια πρώτη συνέντευξη για μια απλή γνωριμία με πολύ λίγα τεχνικά πράγματα εδώ στα γραφεία της Lead. Mm-hmm. Μετά από αυτή, η οποία αρκετά καλά μπορεί να πω, μου δώσανε να κάνω ένα μικρό challenge ουσιαστικά, γιατί εντάξει, να αποδείξω και λίγο ερωτήρω ότι ξέρω να προγραμματίζω, έτσι, να δουν τον τρόπο που σκέφτομαι και όλα αυτά. Πήγε καλά το challenge και στο τέλος απλά το τελικό βήμα, μια απλή συνέντευξη, να το πω όσο πάνω, φιλική συνέντευξη, απλά για να γνωριστώ με την ομάδα και με τους ανθρώπους που το συνεργαζόμουν. Mm-hmm. Θέλεις να μου περιγράψεις λίγο, ξέρεις ακριβώς τι κάνεις, γιατί και εγώ είμαι λίγο και πιο marketing άνθρωπος και θέλω να ξέρω, να καταλάβω. Okay. Καταρχάς να κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι εμένα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά σου να υπάρχει πολύ καλό κλίμα από τους συνεργάτες σου, από τα πάντα. Και νομίζω αυτό υπάρχει, δηλαδή όσα άτομα έχω γνωρίσει είναι όλοι πολύ πρόθυμοι να σε βοηθήσουν, να σου δείξουν, να συνεργαστούν μαζί σου. Το οποίο με κάνει πολύ χαρούμενο, δηλαδή και για πρώτη δουλειά, αλλά και γενικά πιστεύω ότι ισχύει αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει το καλό κλίμα. Τώρα, στα πιο τεχνικά κομμάτια που κάνω στη δουλειά μου, ουσιαστικά εγώ ανήκω στο τμήμα του Web Assurance, mm-hmm. όπου ουσιαστικά
να λαμβάνουν το support ήδη υπάρχοντων έργων που έχει βγάλει η εταιρεία Live. Και το support αυτό μπορεί να περιλαμβάνει από το να υλοποιούμε νέα πράγματα που θέλει ο πελάτης, όπως το να αλλάζουμε πράγματα που έχουν δημιουργηθεί ήδη, να αντιμετωπίζουμε διάφορα bugs που μπορεί λογικά με τον καιρό να εμφανιστούν και όλα αυτά. Οπότε, για να καταλάβω, ουσιαστικά μέσα σε, ας το πούμε περίπου, εντάξει, ένα χρόνο, ο Γιώργος τελείωσε τη σχολή του για να κάνουμε ένα wrap-up. Ναι. Αποφάσισες να κάνεις το next step στο web development μέσα από το Academy της CollegeLink. Και με πολύ σημαντικές διαδικασίες βρέθηκες να έχεις μια δουλειά που σε κάνει πολύ χαρούμενο, σε γεμίζει από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Οπότε, μια νομίζω έτσι, τυπική ερώτηση. Θα το πρότεινες αυτό και σε κάποιον άλλο να ακολουθήσει το δικό σου path? Και αν ναι, γιατί? Το Academy ήταν πολύ καλό, ειδικά και κάπως σαν και εμένα, έτσι που δεν είχε και προηγούμενη εμπειρία πάνω στο κομμάτι σου. Έχουν πολλά πράγματα μαζεμένα και το οποίο θα σου δώσει πολύ χρόνο που το κάνεις να μαζέψεις όλα αυτά μόνο σου, να τα ψάξεις και να τα βάλεις σε μια σειρά. Στα βάζεις το Academy μόνο σε μια σειρά, σου δείχνει και κάποια πράγματα τα οποία και εσύ μπορείς να τα ψάξεις αν και τους αρέσει έτσι και να πας και 5 επίπεδα παρακάτω. Αναπτύσσεται και ένα project που βάζει και το μυαλό σου σε σκέψη για το πώς συνδέονται όλες τις τεχνολογίες που μαθαίνεις, όπως και που δέχεις το βιογραφικό σου, θέλω να το πω και σωστά. Και που να έχεις ένα project και αυτό είναι βάζει μια σειρά ωραία. Και το μυαλό σου για τα επόμενα βήματα δηλαδή. Οπότε κάπου εδώ νομίζω ότι ξέρεις, πραγματικά με έχεις καλύψει απόλυτα. Χάρηκα πάρα πολύ Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.